θα ξεκινήσουμε από μια συνέντευξη που έχει δώσει ο πατέρα τη Καρολάιν Κράουτ. Έπεσε αυλαία χθε στη δίκη για τον Παπέ Αναγνωστόπουλο. Είδαμε τα ισόβια χωρί ελαφρυντικά. Ο πατέρα έδωσε μια συνέντευξη φίβο στην Daily Mail, όπου λέει τι. Είναι λοιπόν, Μάριον, η πρώτη τοποθέτηση του πατέρα τη Καρολάιν μετά την απόφαση του δικαστηρίου όπου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά και του επιβλήθηκε ποινή σόβιας κάθριξης σύν 11 χρόνια. Ο οποίο μεταξύ άλλων μπορούμε να πάμε στην κάρτα για να δούμε τι λέει. Αναφέρεται στην εγγονή του, έτσι. Αναφέρεται κυρίως, στην α? εγγονή του, λέει ότι σκοπό του είναι να μην ξαναδεί ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο την εγγονή του. Και μάλιστα σκοπεύει, όπω λέει ο ίδιο, να αλλάξει το επίθετό τη. Εγώ επικοινωνήσα πριν από λίγο με τον κύριο Χαρμάνη, τον δικηγόρο τη οικογένεια, ο οποίο μου είπε ότι προ το παρόν δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίε, αλλά η πρόθεσή του είναι αυτή. Ο πατέρα, λοιπόν, τη Κάρολαϊν, ε, ε, δήλωσε στην Daily Mail: Καμία ποινή φυλάκιση δεν μπορεί ποτέ να φέρει πίσω την όμορφη κόρη μου. Αλλά είμαι χαρούμενο που το δικαστήριο δεν πίστεψε τι αστείε ανοησίε που παρήγαγε κατά τη διάρκεια τη κατάθεσή του. Ε, εντάξει, είναι πάρα πολύ αναμενόμενη η αντίδραση ε, των ε, γονιών της Καρολάιν έχασαν ε, το κορίτσι τους, 20 χρονών δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω, έχουν την εγγονή τους. Μαθαίνουμε βέβαια και ο κύριος Χαρμάνης, όπως λες και εσύ Φίβο, έχει πει ότι οι δύο οικογένειε έχουν καλές σχέσεις ε, για το παιδί, δηλαδή για, τη, για το μικρό κοριτσάκι. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί mm. ε, πλέον στόχος είναι η μικρή Λυδία να έχει ένα περιβάλλον δίπλα τη ζεστό, υποστηρικτικό. Και όσο δυνατόν, μια αγκαλιά. τη έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια, δυστυχώ. Δηλαδή, μόλι φτάσει στην εφηβεία το κοριτσάκι αυτό, θα πάθει ένα πολύ μεγάλο σοκ.